Την πρώτη της προπόνηση πραγματοποίησε την Κυριακή η νεοσύστατη μεικτή Θράκης του Παναθηναϊκού στις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου Μαΐστρου. Τα παιδιά των ηλικιακών κατηγοριών K10, K12 και K14 που επιλέχθηκαν από τους ανθρώπους της Πράσινης ΠΑΕΣ στα ελεύθερα δοκιμαστικά που έλαβαν χώρα πριν από 2 εβδομάδες, προπονήθηκαν κάτω από τις οδηγίες των προπονητών της σχολής του Παναθηναϊκού Μαΐστρου Αλέξη Καλομπρατσίδη, Κυριάκου Κιζηρίδη και Αλέκου Τσίψιου. Με τον καιρό να είναι σύμμαχος, οι νεαροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν το αγαπημένο τους άθλημα και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 7 Μαρτίου όταν και θα δώσουν τους πρώτους τους αγώνες ως μεικτή Θράκης σε διήμερο τουρνουά στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Άρχισε μια προσπάθεια από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από τον κύριο Τσεκούρα, σε συνεργασία με τον κύριο Μούντα και με μένα προσωπικά εδώ στην Θράκη. Να εντάξουμε μεικτές ομάδες του Παναθηναϊκού στη Θράκη. Είχαμε κάνει ελεύθερα δοκιμαστικά για όλες τις ομάδες της Θράκης και τα παιδιά στις ηλικίες που αντιπροσωπεύουμε για να κάνουμε και να ξεκινήσουμε προπονήσεις για κάποια φιλικά. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε. Έχουν έρθει κάποια παιδιά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πάμε καλά. Τα δοκιμαστικά θα συνεχιστούν. Θα ξαναγίνουν τέλη Μαρτίου, αρχές του επόμενου μήνα, αρχές Απριλίου. Κάποια δοκιμαστικά ακόμη μια φορά για κάποια παιδιά που δεν μπορούσαν να έρθουν για κάποιους λόγους. Να δώσουμε και ευκαιρία σε άλλα παιδιά για να ενταχθούν και αυτά στη μεικτή. Η μεικτή δεν θα σταματήσει, δεν θα κλείσει. Θα μπορούμε να δεχόμαστε παιδιά συνεχώς. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πάνε καλά. Και τον επόμενο μήνα έχουμε και τον πρώτο μας φιλικό στη Θεσσαλονίκη σε ένα διήμερο τουρνουά μεγάλο το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή από μεγάλες ομάδες. Θα δώσουμε το παρόν σαν μεικτή Θράκης εκεί 7 και 8 Μαρτίου. Η συμμετοχή δικιά μου είναι στο κομμάτι των ματουφυλάκων. Προσπαθούμε μέσα από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού να δουλέψουμε σωστά και να προσπαθήσουμε να δούμε τι. Επειδή σπονάει αυτή η θέση, βλέπετε, πανελλαδικά, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και να βρούμε κάτι και βέβαια μέσα από τη δικιά μου τη συμμετοχή, αλλά και κάποιων άλλων συναδέλφων προς τα Θεσσαλονίκη, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε έστω και έναν-δύο τερματοφύλακες. Γενικά έχουμε ένα θέμα, βέβαια και στο Β ή Α τοπικό εδώ στην περιοχή. Και προσπαθούμε και με τον Τίτο του Κυριακίδη να κάνουμε ένα καλό team και με τα παιδιά, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε εις πέρα σε ένα έργο το οποίο μας έχει θέσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά, τα οποία θέλουν να αναδειχθούν και μπορούν και πιστεύω ότι θα το πετύχουν. Είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία και για εμάς να γνωρίσουμε άλλα παιδιά πέρα από αυτά που έχουμε στην Ακαδημία. Και μέσα από τα ταξίδια που θα κάνουμε σε Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και θα παίξουμε με άλλες μεικτές του Παναθηναϊκού να δούμε και εμείς κάποιες άλλες εικόνες. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια καλή συμμετοχή σήμερα από τα παιδιά, παρόλο που είναι μια περίοδος που ήταν περισσότερα άρρωστα. Χαίρομαι για αυτό που έχουν καταφέρει να έρθουν σήμερα εδώ πέρα και να είναι καλά τις οδηγίες μου για αυτή την πρώτη προπόνηση. Έχουμε σε όλα τα παιδιά υγεία, να μην χτυπήσει κανένα και μακάρι όλα να μπορέσουν να φτάσουν στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους. Υπάρχει ταλέντο σε αυτές τις ηλικίες, δεν κρίνεται ταλέντο? Σίγουρα υπάρχουν τα ταλέντα τα οποία ξεχωρίζουν. Υπάρχουν και κάποια άλλα που θα γίνουν μέσα από την πολλή δουλειά επίσης πάρα πολύ καλοί παίκτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν γίνεται μόνο με το ταλέντο να παίξει κάποιο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλέψει και σκληρά στις προπονήσεις. Στην προπόνηση έλαβαν μέρος παιδιά από αρκετές ακαδημίες της περιοχής με τον υπεύθυνο της σχολής του Παναθηναϊκού στην Αλεξανδρούπολη να τους ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή τους. Τα λόγια είναι περιττά για αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλες τις ομάδες του Εύρου και γενικά της Θράκης μας έχουν στηρίξει αρκετά σωματεία σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια όλους που μπαίνουν σε αυτό το εγχείρημα και στηρίζουν το εγχείρημα που κάνει ο Παναθηναϊκός. Βοηθάμε τα παιδιά, βοηθάμε τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης, τα παιδιά του Εύρου, τα παιδιά της Θράκης, να τα δουν περισσότερα μάτια από ό,τι τα βλέπουν εδώ. Σε ένα πρωτάθλημα του Εύρου, ναι, μεν καλό, ωραίο, αλλά τα μάτια που τα βλέπουν είναι συγκεκριμένα. Καλό είναι να τα δουν τα παιδιά μας και άλλα μάτια και να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά για το κάτι παραπάνω. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο να είναι υγιείς, να είναι χωρίς τραυματισμούς, να έχονται στο γήπεδο τα μαθήματά τους, την μπάλα τους, τον αθλητισμό. Αυτό θέλουμε να φέρουμε και παιδιά στον αθλητισμό, να σταματήσουμε το τάμπλετ
το ίντερνετ, να είμαστε εδώ στο γήπεδο, τέτοιες μέρες ειδικά που μας έχει βοηθήσει και ο καιρός, να είμαστε εδώ, να γεμίζουν τα γήπεδά μας όλα. Συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο χείρημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με 9 παιδιά ως ακαδημία, 3 παιδιά σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Τίτου τον Κυριακίδη για την πρόσκληση και τις σχολές Παναθηναϊκού της Αλεξανδρούπολης. Όπως βλέπετε, το χείρημα είναι καινούριο. Ψάχνουμε ακόμα τα πατήματα. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ καλά γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στα παιδιά. Καλή επιτυχία και στον Τίτου τον Κυριακίδη στο καινούριο το εγχείρημα. Και εύχομαι να μας πάνε όλα καλά. Και δύο λόγια για τη δικιά σας την Ακαδημία. Η δικιά μας Ακαδημία βρίσκεται στην Ορεστιάδα. Αριθμεί αυτή τη στιγμή 82 παιδιά ενεργά. Έχουμε τμήματα από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Συμμετέχουμε στα πρωταθλήματα της ΕΨΕΒΡΟΥ με την K14 και την K12. Προσπαθούμε και τα άλλα δύο μικρά τμήματα να τα έχουμε πάντως σε οποιοδήποτε τουρνουά μπορούμε να τα πάμε. Αρκετοί ήταν και οι γονείς που βρέθηκαν στο Μαέστρο και παρακολούθησαν τα παιδιά τους, με παράγοντες και προπονητές να δίνουν το δικό τους μήνυμα για το ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά και ποιος ο ρόλος τους. Δεν υπάρχει αποτυχία. Έχει ακουστεί αυτές τις μέρες λίγο αρκετές φορές στα αυτιά μου η λέξη αποτυχία για κάποια παιδιά που δεν πέρασαν. Δεν υπάρχει αποτυχία. Σε μια ηλικία των 9, των 10 χρονών, τα παιδιά που ξεκινάνε, που είναι στα πρώτα τμήματα εδώ, δεν υπάρχει αποτυχία. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο. Όταν κάποιο παιδάκι π.χ. ξεκινήσει στα 10 του χρόνια το ποδόσφαιρο και ένα άλλο ξεκινήσει στα 5, είναι λογικό το παιδί που είναι από 5 χρόνια στο ποδόσφαιρο να είναι λίγο πιο μπροστά από το παιδί που είναι στο 10. Αυτή η διαλογή έχει γίνει και δεν είπαμε, δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα παιδί. Θέλουμε μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλα τα παιδιά την ίδια ευκαιρία σε όλα. Σιγά σιγά θα πάρουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία τους. Πρέπει οι γονείς να είναι συνεσταλμένοι, να μην περνάνε τα παιδιά ούτε την ήττα ούτε την αποτυχία. Δεν υπάρχει αποτυχία σε αυτές τις ηλικίες. Δεν υπάρχει αποτυχία. Παίζουμε για να χαρούμε. Δεν παίζουμε ούτε για να κερδίσουμε ούτε για να χάσουμε. Ο σκοπός είναι η χαρά, η διασκέδαση και να αθλούμαστε. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσουν να αγαπάνε τους προπονητές. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα, τίποτα άλλο. Θα σας πω κάτι. Ο προπονητής είναι σαν το δάσκαλο. Πρέπει να αγαπήσει, το 60% αγαπάει το μάθημα και το 60% αγαπάει τον προπονητή και 40% αγαπάει την προπόνηση. Εάν μπορέσουμε να τραβήξουμε αυτά τα παιδιά και μέσα από τα δικά μας φόντα θα τα μαζέψουμε όλα στο γήπεδο. Πρέπει πρώτα απ' όλα οι γονείς να μην ξεχνάνε ότι είναι γονείς. Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο είμαστε εμείς οι προπονητές. Ξέρουμε τι θα κάνουμε στα παιδιά για να τα βελτιώσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνονται. Όλα τα παιδιά θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Και ακόμα και για τα παιδιά που δεν είναι σήμερα εδώ, θα έχουν τις ευκαιρίες τους να βρεθούν και αυτοί μαζί μας σε αυτήν την ομάδα.